Καλημέρα. Το σύνδρομο ανίσχυων ποδιών είναι μια αισθητικοκινητική διαταραχή, η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Χαρακτηρίζεται από μια επιτακτική παρόρμηση κίνηση των κάτω άκρων, με ένα συνοδό αίσθημα της αισθησίας βαθιά στο εσωτερικό. Οι ασθενείς πολλές φορές το περιγράφουν ως μυρμήγκιασμα, τσούξιμο, τράβηγμα και εκδηλώνεται κυρίως ή επιδεινώνεται το τις βραδινές ώρες. Διακρίνεται σε πρωτοπαθές, το οποίο απαντάται κυρίως σε οικογένειες και κληρονομείται με τον επικρατή αυτοσωμικό χαρακτήρα, ή σε δευτεροπαθές, το οποίο σχετίζεται με διάφορες χρόνιες καταστάσεις, όπως είναι ο ζαχαρός διαβήτης, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η κίεση, ο υποθυροειδισμός, η σιδηροπυρική ανεμία, η καφεΐνη, η νικοτίνη, κάποια φάρμακα όπως είναι αντικαταθλιπτικά. Μία γυναίκα ηλικίας 65 ετών με ζαχαρόδι διαβήτη ίνσουλινοθεραπευόμενο από 30-35 ετίας προσήλθε στο κέντρο υγείας αναφέροντας μια δυσκολία στην έλευση του ύπνου και αφύπνιση τα τελευταία 10 χρόνια. Ερωτηθέμενη απάντησε ότι είχε ένα αίσθημα νυχτερινού καύσου στα κάτω άκρα, το οποίο ανακουφιζόταν με την κίνηση και τις οικιακές εργασίες. Η αϋπνία αυτή είχε αποδοθεί σε επεισόδια υπογλυκαιμίας και σε διαβητική νευροπάθεια για την οποία έλαμβανε ντουλοξετίνη 60 mg χωρίς όμως βελτίωση. Η ιατρή νευρολογική της εξέτασης δεν ανέδειξε κάποια σημειολογία. Η βάθησή της ήταν φυσιολογική, η μυϊκή ισχύς και ο μυϊκός ήταν φυσιολογικά. Όσον αφορά τα τενόντια αντανακλαστικά, το αντανακλαστικό του αχυλίου ήταν συμμετρικό, ίσης έντασης, φωτερόπλευμα και η αισθητικότητα τόσο πολύ όσο και είναι το βάθη δεν ανέδειξε κάποιο παθολογικό έβριμα. Τα εργαστηριακά της ευρήματα έδειξαν μια γλυκοζηλωμένη 8,4, ένα ζάχαρο νηστείας ανεβασμένο, χαμηλά επίπεδα σίδηρου φεριτίνης, ενώ ο θηροειδικός έλεγχος B12, τα επίπεδα φιλικού και ηλεκτρολίτες ήταν φυσιολογικά. Επίσης, ο νοσολογικός έλεγχος δεν ανέδειξε κάποιο παθολογικό έβριμα. Η γενική εξέταση ούρων και σπότ ούρων ήταν φυσιολογικά. Η οφθαλμολογική εξέταση βυθού που είχε στο ιστορικό της ήταν χωρίς ευρήματα διαβητικής αφυλής ροδοπάθειας. Το εκδρομιογράφημα ήταν φυσιολογικό. Η ασθενής πληρούσε τα 5 κριτήρια αναθεωρημένα του συνδρόμου ανίσχων ποδιών. Είχε μια ύπαρξη, υπήρχε επιτακτική όθηση κίνηση των ποδιών, η οποία επιδεινωνόταν στις περιόδους ανάπαυσης, παρέρχονταν με την κίνηση. Τα συμπτώματα ακολουθούσαν μια κυρκάδια δοκίμαση το βράδυ και το απόγευμα και δεν συσχετιζόταν τα συμπτώματα αυτά με μυαλγίας και άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως μυαλγίες, ειδήματα κάτω άκρων, αρθρίτιδα και μυϊκούς σπασμούς. Χορηγήθηκε πραμιπεξόλη 0,7 mg κάθε βράδυ, μια ώρα πριν την κατάκτηση και πόσιμος γλυκομικός σίδηρος πριν το γεύμα. Σε 3 εβδομάδες η ασθενής επανεκτιμήθηκε, η δυσφορία είχε σχεδόν υφεθεί και ο ύπνος είχε σημαντική βελτίωση. Το σύνδρομο ανίσχυων ποδιών είναι πάρα πολύ συχνό στο γενικό πληθυσμό. Τελευταίες αναφορές αναφέρουν για ένα πολλασμό ο οποίος μπορεί να φτάσει και 4,5%. Έχει μια διπλάσια επίπτωση στο γυναικείο φύλο. Για να αναφερθεί ότι το σύνδρομο ανίσχυων ποδών σχετίζεται πολύ συχνά με το ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Και όσον αφορά τώρα τη διαβητική νευροπάθεια, η διαβητική νευροπάθεια και το σύνδρομο ανίσχυων ποδιών, ενώ αποτελούν δύο διακριτές νευρολογικές διαταραχές, παρόλα αυτά όμως συγχαίουν πολύ τους γιατρούς στην κλινική πράξη. Και είναι πολύ σημαντική η εντόπιση των διαφορών, η οποία συνοψίζεται σε αυτόν τον πίνακα. Όπως φαίνεται, η επώδυνη διαβητική νευροπάθεια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που την διαφοροποιούν. Είναι ο πόνος, είναι ανεξάρτητο φύλου, είναι συνήθως συμμετρικά, δεν συσχετίζεται με την ανάπαυση και την ακινησία. Το αντανακλαστικό σύνδεσμο του αχυλίου τέροντα ως κλινικό έβριμα είναι συνήθως κατηργημένο και δεν ανταποκρίνεται σε αγωνιστές της ντοπαμίνης. Η διαβητική νευροπάθεια πρέπει να διαφορογνώσκεται και από άλλες καταστάσεις, όπως ανεπάρκεια βιταμινών, ινόπνευμα, τοξικότητα, βιταμίνης B6, χημειοθεραπείες, λοιμώξεις, υποθυροειδισμό, νεφρική ανεπάρκεια, νεοπλασίες. Στα συμπεράσματα είναι σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να έχουν γνώση του συνδρόμου ανίσχων ποδιών και να τον συμπεριλαμβάνουν στη διαφορετική διάγνωση της διαβητικής νευροπάθειας ως μια πιθανή συνωσιρότητα. Επίσης, οι ασθενείς με ανθεκτικό σύνδρομο ανίσχων ποδιών πρέπει να ελέγχονται για ζαχαρόδι διαβήτη και διαβητική νευροπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ανιφαντάκη για την πρωτότυπη και ανήσυχη ανακοίνωση. Κάποια ερώτηση από το κοινό.
Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, χορηγήθηκε σίδηρος, άρα η αιτία θεωρήθηκε η σιδηροπαινία και... Σαν ως δευτεροπαθής αιτία του συνδρόμου είναι η σιδηροπαινική αναιμία. Δεν είχε αναιμία βέβαια, αλλά είχε χαμηλό σίδηρο. Χαμηλό σίδηρο. Είχε πάρει στο παρελθόν σίδηρο η ασθενής χωρίς βελτίωση. Εμείς δώσαμε και τα δύο. Γιατί δεν ήμασταν σίγουροι τι. Τι ακριβώς είναι. Ναι. Και βέβαια το γεγονός ότι μέσα για σε τρεις. Ανταπόκριση στην αγωγή. Και πολύ σύντομη, οπότε η σιδηροπαινία σίγουρα δεν αποκαταστάθηκε μέσα στους τρεις μήνες. Οπότε μάλλον είναι. Τρεις εβδομάδες. Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.